ζητήσουμε την προστασία. Θα πάμε να ζητήσουμε την προστασία από την ασφάλεια. Έλα, γραμματέα, γραμματέα. Γραμματέα, πάμε. Είναι εκείνο το ζητήριο. Ο γραμματέας του κρατικού κέντρου είσαι. Θα ζητήσουμε την προστασία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άιτε ρε από την αλήτη φασίστα, φασισταριό. Καλά, καλά, καλά. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 παρα 10 και 10 λεπτά περίπου πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας για την εφορευτική επιτροπή. Περίπου 30 μέλη του ΠΑΜΕ και της Ταξικής Ενότητας μπήκαν μέσα στην αίθουσα του εργατικού κέντρου. Απέκλεισαν την είσοδο, κλείδωσαν απ' έξω κάποιους εκ των συνδικαλιστών και όπως βλέπετε κρεμούν τώρα το πανό. Και ενώ έξω από το εργατικό κέντρο υπάρχει ισχυρότατη αστυνομική δύναμη, τουλάχιστον 30 άντρες της, 20 άντρες της ασφάλειας, ενώ υπάρχει μια δημιουργία των ΜΑΤ πίσω από το εργατικό κέντρο και σε απόσταση κοντά στο πάρκινγκ απέναντι στα παλιά τα ΚΤΕΛ είναι οι δυνάμεις της ΟΠΚΕ. Βλέπετε τώρα εδώ, είναι η είσοδος του εργατικού κέντρου. Όπως φαίνεται δεν θα γίνει ούτε και σήμερα η ψηφοφορία. Και απέναντι βλέπετε την ισχυρή δύναμη της ασφάλειας, εκπρόσωποι της προσωρινής διοίκησης πήγαν και ενημέρωσαν τους άντρες της αστυνομίας για την εξέλιξη και ζήτησαν παρέμβαση. Για να δούμε. Τι σας είπαν? Ότι θα είναι το τελευταίο μέσο που θα χρησιμοποιήσουν για να μπουν μέσα, αν δουν ότι δεν γίνεται τίποτα. Ας το ανακοινώσουν και αυτοί, φυσικά μην το βγάζουν. Δεν έχουμε ελεύθερη πρόσβαση. Όχι. Οι αγωνιστές της ελεύθερης πρόσβασης δεν επιτρέπουν ελεύθερη πρόσβαση. Μα είναι και μέσα από τον δικό μας τώρα. Τι είναι, εγώ έχω τον κουτάνι. Έχω τα κλειδιά μου. Προσωπικά είναι, για πανεπιστό γραφείο. Πες, κύριε, απ' όλα έχεις το τελευταίο. Βλέπε, έχουν αρχίσει να έρχονται τα μέλη της συνέλευσης που θα πρέπει να ψηφίσουν για την εκλογή της εφορευτικής. Και ενώ οι πληροφορίες λένε ότι η αστυνομία ενημέρωσε τους εκπροσώπους του προσωρινού Προεδρείου ότι θα είναι το τελευταίο μέσο η βία αν χρειαστεί, ας το απευχόμαστε όλοι αυτό, προκειμένου να μπουν μέσα στο εργατικό κέντρο και να επιτρέψουν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Πάντως η δικαστική αντιπρόσωπος δεν έχει φτάσει ακόμη. Έχει στηθεί κάλπη κάπου? Όχι. Περιμένουμε τη δικαστικό να έρθει. Για να στηθεί. Δεν έχει στηθεί πάντως προς το παρόν. Μάλιστα. Και πρέπει να πούμε ότι σε λίγο λογικά θα φτάσει εδώ η δικαστική αντιπρόσωπος. Θα βρει κλειδωμένη την είσοδο του εργατικού κέντρου. Και στη συνέχεια υποθέτω θα ενημερώσει την αστυνομία με ό,τι και αν αυτό είναι πάγει. Εδώ λέμε τώρα τα μέλη του ΠΑΜΕ βγάζουν το πανό και ανοίγουν και την πόρτα. Μάλιστα. Σάκη, τι γίνεται? Μην σας αφήνουν μέσα. Για μένα. Να σας αφήνουν μέσα. Όχι, να σας αφήνουν να φύγουν. Τι είναι αυτή? Να σας αφήνουν. Αυτοί είναι οι εργαζόμενοι. Εμείς είμαστε. Τι σας είπα, τι? Α, εντάξει. Γιώργο. Βλέπετε. Γιατί? Όχι, αφού είναι εξόδιο. Αφού είναι εξόδιο. Αφού είναι εξόδιο. Ας πέσουμε εδώ έξω. Υπάρχουν άλλα άτομα μέσα, υπάρχουν. Και ο Σκουρκούτας μέσα και... Οργανωτικός γραμματέας, ο πρόεδρος, σύνεδροι. Τα γραφεία πάνε ονομάτα με κόσμο. Τα γραφεία είναι ανοιχτά. Συμβεί οτιδήποτε κάποιοι θα παίρνουν την ευθύνη. Υπάρχουν προσωπικά ήδη σε ανοιχτά γραφεία. Και κάποιοι, αν συμβεί οτιδήποτε, θα φέρουν την αποκλειστική ευθύνη.
Εγώ έχω πάνω προσωπικά γιατί έχω πορτοφόλι, έχω αποδείξει. Έχω και το λάθος πάνω. Καλά, καλά. Θα τα πούμε. Θα κάνουμε μια δήλωση. Μπορούμε στα μέσα να ενημερώσουμε. Αυτή τη στιγμή πήραμε συλλογικά μια απόφαση. Κινητό ή καμερά. Εντάξει, πάμε. Περίμενε λίγο, ρε Σάκη. Μόνο τους το έλεγα. Είμαι αυτός σήμερα. Εντάξει, τα κανάλια εδώ είναι. Εμείς δεν είμαστε φασίστες, είμαστε δημοκράτες. Ποιος είναι αυτός να μιλήσει αυτός, ποιος είναι αυτός. Δεν είμαστε φασίστες. Ποιος είναι αυτός να μιλήσει εγώ. Ελά, ελάτε, δεν είμαστε. Ας τέτοια, δεν είμαστε. Πώς θα έλα, φύγει. Νότα, είμαστε οκ. Δεν θα περάσει ο φασισμός. Ο φασισμός δεν θα περάσει. Είναι φασίστες. Χειρότεροι από τη Χρυσή Αυγή. Σήμερα με συλλογικές διαδικασίες συνδικαλιστές. Φασισμός δεν θα περάσει. Φασίστες. 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 Είστε φασίστες. Με το εργατικό το κέντρο. Είστε μία μειοψηφία η οποία θέλετε να κάνετε κατάρρευση στο εργατικό κέντρο και αυτό δεν θα το πετύχετε με κανέναν τρόπο. Δεν θέλουμε κανέναν. Δεν σεβόσαστε ούτε και καστικές αποφάσεις, δεν σεβόσαστε τίποτα. Μία ενημέρωση να κάνουμε στις μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να πας μέσα να την κάνεις, όχι, κάνετε μέσα. Να την κάνετε μέσα. Να την κάνετε μέσα. Να την κάνετε μέσα. Να απομακρυνθούν αυτή τη στιγμή από το χώρο γύρω του εργατικού κέντρου οι αστυνομικές δυνάμεις. Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων αυτή τη στιγμή. Τον κομματικό μηχανισμό σας εδώ πέρα για να δημιουργήσετε πρόβλημα. Είχαμε δέσμευση. Τον κομματικό μηχανισμό φέρατε. Στη διαδικασία η παρουσία της αστυνομίας θα είναι καλύτερη. Έχει γεμίσει ο τόπος. Αυτή τη στιγμή προχωρήσαμε με συλλογικές διαδικασίες. Απόφαση να προχωρήσουμε σε κατάληψη με έντυπα. Παραπάνω να απομακρυνθούν οι αστυνομικές δυνάμεις από τον χώρο του εργατικού κέντρου. Να απομακρυνθούν δηλαδή θα πει. Να απομακρυνθούν και θα δούμε τι θα κάνουμε. Τι λες τώρα, τι λες τώρα.
λίγο, να πω λίγο, να πω λίγο. Καταρχήν πήραν μια απόφαση που δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι κύριοι. Θα μας πούνε στα μέσα να μας πούν ποιοι είναι. Ποιος είναι ο κύριος αυτός που κάνει τις δηλώσεις αυτές και θέλει να κάνει κατάληψη στο εργατικό κέντρο. Ούτε σύνεδρος του εργατικού κέντρου δεν είναι ο κύριος αυτός. Ας μας κάνει. Και να σας πω κάτι, μέσα είναι εργαζόμενοι. Να κάνουν κατάληψη στο εργατικό κέντρο. Υπάρχουν προσωπικά έγγραφα, υπάρχουν λάπτοπ, υπάρχουν και δύο πράγματα μέσα. Αν χαθεί, ποιος θα φέρει την ευθύνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή. Εσείς πώς θα προτείνετε να εξελιχθεί τώρα η ιστορία? Υπάρχει μια κατάληψη, υπάρχει προγραμματισμένη ψηφοφορία σε 7 η ώρα. Τι θα κάνετε σαν τρόπο? Εμείς θα πρέπει να προχωρήσουμε να κάνουμε την εκλογή εφορευτική επιτροπή. Ναι, αλλά αφού έχει γίνει κατάληψη. Έχει γίνει κατάληψη. Ναι. Υπάρχει και άλλη είσοδο στο εργατικό κέντρο. Θα πάμε την άλλη πόρτα να μπούμε μέσα. Να κάνουμε την εκλογή εφορευτική επιτροπή. Θα ζητήσετε παρέμβαση τη αστυνομία? Άμα χρειαστεί κάτι να την παρέμβαση στην αστυνομία, τη ζητήσουμε. Θα τα πούμε, λέει, και μέσα. Πού μέσα τα πούμε, πού δεν δουλεύει. Έχει έρθει δικαστικός αντιπρόσωπος στο μεταξύ, η οποία συζητά με εκπροσώπους του εργατικού κέντρου και της αστυνομίας. Και ενώ βλέπετε τα μέλη του ΠΑΜΕ έχουν αποκλείσει την είσοδο. Έτσι. Και τώρα υπάρχει και θα κολλήσουν και ένα το οποίο γράφει σε περίπτωση ελέγχου ΛΑΕΚ τηλεφωνήστε. Όπως ακούσατε, τα μέλη του ΠΑΜΕ έχουν προχωρήσει σε κατάληψη του εργατικού κέντρου Κοζάνης, έτσι. Το ακείο σας αλλομής δεν ξέρω αν θα μπει μέσα. Εγώ είμαι εδώ πέρα, είναι... Ναι, λέω, δεν ξέρω. Συμφωνείτε με την κατάληψη εσείς, κύριε Σαλούνη? Συμφωνείτε με την κατάληψη? Όταν στην δικαστική δράση δεν είναι συλλογικές δυνάμεις και ασχολείς και δικαστήρια, προφανώς θα αντιδράσουν τα δικαστικές δυνάμεις. Να βλέπετε, η δικαστική αντιπρόσωπος έχει έρθει. Τώρα έχουμε κατάληψη το εργατικό, ναι. Πόσο θα κρατήσει αυτό? Τι σας είπε η δικαστική αντιπρόσωπος, θα περιμένει? Θα περιμένει. Και ενώ βλέπετε ότι έχουν μαζευτεί και τα μέλη του εργατικού κέντρου που μας πάνω ήρθαν για να ψηφίσουν εδώ. Άμα θέλετε να κάνουμε... Η δικαστική αντιπρόσωπος, να τη βλέπετε, παραμένει σε μια απόσταση. Γιάννη! Ελάτε μέσα! Λοιπόν, εδώ να κάνουμε μία διευκρίνηση. Επιλεκτικά καλούν τα κομματικά στελέχη, τους γραμματείς κλπ. Να μπουν στο εργατικό κέντρο και αποκλείουν τα εκλεγμένα μέλη και του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εκλεγμένους συνέδρους στην είσοδο στο εργατικό κέντρο. Δεν είσαι εκλεγμένος, Είναι διορισμένος. Οι οποίοι πιστεύουν οι κύριοι του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ. Είναι όλος ο κομματικός μηχανισμός από τους γραμματείς μέχρι το τελευταίο στέλεχος μέσα στην αίθουσα και λένε ότι οι εργαζόμενοι, οι εργάτες κάνουν να κατάλληλοι στο εργατικό κέντρο. Μόνο που δεν βλέπουμε εργαζόμενους εργάτες μέσα. Κομματικά στελέχη όσα θέλετε. Από αυτούς τους οποίους είναι μέσα δεν είναι ούτε 15 σύνεδροι που έχουν δικαίωμα ψήφου σήμερα, που είναι η διαδικασία της ψηφοφορίας για την εφορευτική επιτροπή. Είναι όλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι κομματικοί, ήρθανε εδώ πέρα για να εμποδίσουν τους συνέδρους για να ψηφίσουν έτσι ώστε να βγει η εφορευτική επιτροπή για να γίνουν οι εκλογές του εργατικού κέντρου. Είστε διατεθειμένοι να ζητήσετε την αποχώρηση της αστυνομίας
για να ανοίξει το εργατικό και να προχωρήσει η διαδικασία. Αν αποχωρήσουν, θεωρούμε ότι θα προχωρήσουμε ομαλά στην διαδικασία και η διαδικασία θα προχωρήσει. Σε διαφορετική περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς ως παρατάξεις και ως πρόσωπα να λάβουμε εκείνα τα μέτρα έστρι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της εκλογής του εργατικού κέντρου. Πάρτε πλάνα, ορίστε, από εκεί. Κάνα και τα γυναικόπαιδα μας. Δεν είπαν αυτό, θα δούμε. Είμαι σύνεργος εκλεγμένος. Με τις λέξεις, όπως είχε.